Είναι υπέροχος αυτές τις μέρες, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε έξω και να ευχαριστηθούμε τη λιακάδα και τη ζέστη επιτέλους. Αλλά σήμερα δεν είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τον καιρό, είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τρίχες. Και πιο συγκεκριμένα για τα μαλλιά μου. Κατά κύριο μου έχετε ζητήσει να σας κάνω ένα βίντεο με την περιποίηση των μαλλιών μου και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί να το κάνω εδώ και καιρό, καθώς η περιποίηση των μαλλιών μου είναι πάρα πολύ απλή. Κρατάω τα πράγματα πάρα πολύ απλά και αυτό έχει το αποτέλεσμα να μην σκεφτώ ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε για το πώς διατηρώ αυτή τη χέτη στο κεφάλι μου. Οπότε αν ενδιαφέρεστε να δείτε πώς περιποιούμε τα μαλλιά μου, απλά συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το να σας πω ότι τα μαλλιά μου γενικότερα, ειδικά στο παρελθόν, όχι τόσο πολύ πλέον, είναι λιπαρά και οι άκρες είναι λίγο πιο ξηρές, προφανέστατα. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ίσια, λούστηκα ακριβώς πριν το βίντεο, δεν τα έχω ισιώσει, δεν έχω κάνει κάτι. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει και αυτή η γραμμή, γιατί ακόμα είναι λίγο νοπά, καθώς τα βάζω πίσω από το αυτί μου. Είναι ίσια. Δεν έχω φυσικές βούκλες ή δεν είναι κυματιστά, γενικότερα είναι ίσια και επειδή όπως μπορείτε να δείτε είναι αρκετά μακριά, αυτό έχει αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο ίσια γιατί είναι βαριά. Το επόμενο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι δεν τα έχω βάψει τα μαλλιά μου. Το μόνο που είχα κάνει στο παρελθόν και ήταν πριν 2 χρόνια είναι να κάνω ένα ombre και κάπως αλλιώς λεγόταν, δεν θυμάμαι, στις άκρες των μαλλιών μου και ήταν πάρα πολύ φυσικό. Δεν έχω βάψει ποτέ τις ρίζες και δεν έχω βάψει ποτέ όλα μου τα μαλλιά και νομίζω ότι αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχω μια καλή ποιότητα τρίχας και καλή ποιότητα μαλλιών. Δεν τα έχω ταλαιπωρήσει, ίσως με κάποια προϊόντα στο παρελθόν που χρησιμοποίησα τα ταλαιπώρησα, αλλά όχι με βαφές. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ κυριολεκτικά είναι 3 και κάποιες φορές 4, αλλά κατά βάση είναι 3. Πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ είναι το σαμπουάν μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι game changer αν θέλετε να έχετε μια καλή ποιότητα μαλλιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρείτε το σαμπουάν το οποίο θα δείτε ότι τα μαλλιά σας αντιδρούν πάρα πολύ καλά. Βασικά δεν αντιδρούν καθόλου, λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Για εμένα το συγκεκριμένο προϊόν είναι από τη Lush. Είναι το σαμπουάν I Love Juicy και είναι ένα σαμπουάν το οποίο με βοήθησε να αντιμετωπίσω τη λιπαρότητα και να νιώσω ότι το τριχωτό της κεφαλής μου είναι υγιές. Πολλές φορές στο παρελθόν είχα χρησιμοποιήσει κάποια προϊόντα τα οποία ήταν ακριβά, δηλαδή χρησιμοποιήσει ένα Dervis, δεν ξέρω πώς προφέρεται, σαμπουάν το οποίο είναι ακριβό και ήταν νομίζω για όγκο, παρόλα αυτά ένιωσα το τριχωτό της κεφαλής μου να ζορίζεται, ενώ αντιμετώπισα λίγο τη λιπαρότητα πήγα στο ακριβώς αντίθετο άκρο που ένιωθα ότι μετρώει το κεφάλι μου λόγω της ξηρότητας. Οπότε δεν παίζει ρόλο το πόσο ακριβό ή φτηνό είναι το προϊόν, το θέμα είναι να σας κάνει. Εμένα το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου σαμπουάν και γενικότερα η Lush είναι μια εταιρεία που τη συστήνω ανεπιφύλακτα αν θέλετε κάτι το οποίο είναι απαλό για την επιδερμίδα σας και έχει αποτέλεσμα. Λούζομαι συνήθως ανά 2 μέρες, κάποιες φορές μπορεί να φτώσω και στην 3η μέρα να λουστώ, αλλά συνήθως είναι ανά 2 μέρες. Στο παρελθόν λουζόμουν κάθε μέρα και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που έκανα, γιατί αντί να αντιμετωπίζω τη λιπαρότητα, ουσιαστικά το πρόβλημα γινόταν μεγαλύτερο, οπότε ανά 2 μέρες έχω βρει ότι είναι ο ιδανικός, το ιδανικό χρονικό διάστημα που χρειάζεται να αφήσω για τα μαλλιά μου, ώστε να λουστώ την επόμενη φορά. Και
μία φορά στο τόσο, δεν το κάνω όποτε το θυμηθώ, να σας πω την αλήθεια, για να διατηρήσω τις άκρες σε ένα μια ok κατάσταση. Θα χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη μάσκα μαλλιών, είναι από Coco & V, Like a Virgin, Super Nourishing Coconut & Fig Hair Mask. Είναι μια μάσκα, βασικά το συγκεκριμένο είναι δειγματάκι, μου το είχε δώσει μια φίλη μου, γιατί είχε πάρει τη μάσκα και της δώσανε το συγκεκριμένο δείγμα. Και το δοκίμασα, μυρίζει υπέροχα, είναι ένας παράδεισος για το κεφάλι σας, αλλά δεν το χρησιμοποιώ σε εβδομαδιαία βάση, θα έλεγα ίσως μία με δύο φορές το μήνα. Και δεν βρίσκω την ανάγκη να το χρησιμοποιήσω περισσότερο, αν και θα έπρεπε να σας πω την αλήθεια, καθώς τα μαλλιά μου διατηρούνται σε μία ok κατάσταση, διότι δεν χρησιμοποιώ θερμότητα για να τα στεγνώσω. Συνήθως λούζομαι το βράδυ και κοιμάμαι με βρεγμένα μαλλιά. Ξέρω ότι πολλές μπορεί να μην μπορείτε να κοιμηθείτε με βρεγμένα μαλλιά, αλλά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσω μπιστολάκι. Και με το να μην χρησιμοποιώ θερμότητα, κρατάει τα μαλλιά μου σε μια υγιή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχω να κουρευτώ ένα χρόνο. Μπορείτε να δείτε, σας έδειξα πόσο μακριά είναι, και μπορείτε να δείτε επίσης πόσο υγιή είναι. Φυσικά τις άκρες έχουν σπάσει, είναι ξηρές, χρειάζονται να κουρευτώ, αλλά δεν είναι ένα εμφανές πρόβλημα. Και αυτό θεωρώ ότι έχει γίνει επειδή χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία κάνουν για τα μαλλιά μου και δεν χρησιμοποιώ θερμότητα. Η μόνη φορά που μπορεί να χρησιμοποιήσω θερμότητα, και αυτό ούτε καν σε εβδομαδιαία βάση, είναι για να τα ισιώσω ή να κάνω κάποιες μπούκλες, αλλά επειδή κάθεται αρκετά ίσια όπως βλέπετε, δεν έχω αυτή την ανάγκη να το κάνω κάθε μέρα ή ένα-δύο μέρες ή κάθε εβδομάδα. Συνήθως το κάνω αν έχω κάποιο meeting στη δουλειά και χρειάζεται να είμαι λίγο πιο εμφανίσιμη, λίγο πιο στυλιζαρισμένη, ή αν έχω να πάω σε κάποιο ραντεβού, να βγω έξω το βράδυ και θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και το τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι απαραίτητο και όλοι χρησιμοποιούμε, είναι η βούρτσα των μαλλιών μου. Δεν θα σας δείξω από την άλλη πλευρά, καθώς πραγματικά ντρέπομαι για την κατάστασή της, διότι δεν ξέρω πώς να καθαρίζω τη βούρτσα μου. Και πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι... Δεν έχει καν τρίχες, είναι σαν σκόνη. Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη και απλά η κάμερα σταμάτησε να γράφει, αλλά αυτό που έλεγα ότι είναι ότι υπάρχει αυτή η σας σκόνη που έχει μαζευτεί στη βάση της βούρτσας, και αν ξέρετε κάποιο τρόπο με τον οποίο μπορώ να την καθαρίσω και να φύγει, απλά πείτε μου, διαφορετικά θα αναγορώσω και μια βούρτσα. Και that's it. Πραγματικά αυτά είναι τα προϊόντα και αυτή είναι η περιποίηση που κάνω στα μαλλιά μου, ώστε να τα διατηρήσω σε μια υγιή κατάσταση. Αν έχετε κάποιο tip για τα μαλλιά ή αν έχετε κάποια ερώτηση, αν και δεν είμαι ειδική καθόλου για τα μαλλιά, θα χαρώ πολύ να τα διαβάσω στα σχόλια. Και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Και αν δεν είστε εγγραμμένοι στο κανάλι μου, θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά! Γεια σας!